να γίνει η αρχή των χρόνων στη ζωή μας, έτσι. Όπως έγινε ο πρώτος μήνας της εξόδου του Ισραήλ, όταν βγήκε από την Αίγυπτο. Και αυτή η χρονιά να γίνει η αρχή των χρόνων. Ας ησυχάσουμε, ας αναπαυτούμε, γιατί το σπίτι του Θεού είναι φιλόξενο. Πώς είναι τα δικά μας τα σπίτια που αναπαυόμαστε. Σκεφτείτε το σπίτι του Θεού, είναι περιβάλλον ανάπαυσης. Το πρώτο που προσφέρει ο Θεός στον οίκο του μέσα είναι η ανάπαυση. Ας ησυχάσουμε, ας αναπαυτούμε και το χέρι του θα μας αγγίξει για να πάρει κάθε βάρος, να πάρει κάθε ανησυχία, γιατί έξω στον κόσμο υπάρχει και ανησυχία και ταραχή. Και να μιλήσουμε στην καρδιά μας προσωπικά ο Κύριος, γιατί ο Κύριος θέλει να μιλάει προσωπικά στην καρδιά του. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να ακούσουμε όλη την φωνή του Θεού, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας και να πάρουμε τον υπέροχο Λόγο Του, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και μας ελευθερώνει. Τι κάνει η αλήθεια? Μας ελευθερώνει και μας βοηθάει να αναπτύξουμε και να πλουτίσουμε την πίστη μας και το πνεύμα μας. Γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται πολύ για το πνεύμα μας. Και μόνο με το πνεύμα μπορούμε να αναπαυτούμε στον Κύριο, να ησυχάσουμε. Γιατί μέσα στο πνεύμα υπάρχει πίστη. Ό,τι και να συμβαίνει δεξιά και αριστερά, πρέπει να ησυχάσουμε με το πνεύμα στον Κύριο να ησυχάσουμε. Και εκείνος είναι το Α και το Ω στη ζωή μας. Και σίγουρα μπαίνει μια χρονιά που θα έχουμε τελείως διαφορετικά πράγματα από το Θεό, που θα μιλήσει ο Κύριος, θα μας βάλει σε άλλα επίπεδα όμορφα ανάπαυσης, ελευθερίας, κοινωνίας, για να μπορούμε να περπατήσουμε προσωπικά με τον Κύριο σε μια μοναδική σχέση που δεν περιγράφεται. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστεί στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ένα καθημερινό περπάτημα. Μια εσωτερική παράδοση στο περιβάλλον του Θεού, να αντλήσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να αντλήσουμε ότι έχει η παρουσία και η προσωπικότητα του Θεού. Έχει ειρήνη, έχει εμπιστοσύνη, έχει ελευθερία να μας δώσει, έχει ελπίδα να μας δώσει ο Λόγος του Θεού, για να μπορούμε να προχωρήσουμε από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα, έτσι. Για να πάμε λιγάκι στο Λόγο του Θεού που είναι τόσο σημαντικό, είναι σελίδα 324, στον Ιησού του Ναβί. Και ξέρετε, δεν υπάρχουν τυχαία μηνύματα σε αυτή την εκκλησία. Και αυτό το μήνυμα συνδυάζεται με το μήνυμα της Κυριακής. Είναι, συνδέονται όλα τα μηνύματα. Έτσι, Ιησούς του Ναβί, πρώτο κεφάλαιο, είναι σελίδα 324. Να δούμε τι θα μας πει ο Κύριος. Γιατί μέσα στο Λόγο υπάρχει πλούτος, υπάρχει. Και αυτός ο πλούτος έχει ένα σκοπό, να φυτευτεί μέσα μας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ότι εγώ είμαι άβελος και ο Πατέρας είναι ο Γεωργός. Και σαν Γεωργός τι κάνει, φυτεύει μέσα μας, σπέρνει. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τη σπορά και τον θερισμό. Γι' αυτό τώρα και από την Κυριακή θα κάνουμε κάποια άλλα ωραία μαθήματα, γιατί όλα είναι σπορά και θερισμός. Και ο διάβολος τι κάνει, θα παρακινήσει το θέλω των ανθρώπων να κάνουν λάθος σπορές, λάθος επιλογές και λάθος βήματα. Και αυτό υπάρχει θερισμός. Για να μπορούμε αυτό να το σταματήσουμε, πρέπει να κάνουμε το αντίθετο εμείς. Γι' αυτό σας είπα ένα ωραίο κάτι την Κυριακή, ότι πριν από κάποιους μήνες προσευχόμουν, και δεν είχα το βράδυ στον ύπνο, δεν είχα ανάπαυση, κάτι με τάρασε. Παρόλο που έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω και ήξερα, δεν έφερε γι' αυτό. Και την άλλη μέρα το πρωί, ένα πρωινό, μου μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Μου λέει, πίνεις πολλούς καφέδες. Παπ, φυτεύτηκε μέσα μου. Αμά, λέω, Κύριε, τι κάνω, αλλάζω την επιλογή μου αμέσως. Δεν έφυγε αυτό από μία, δηλαδή η προσευχή έφερε τη σοφία, έφερε. Σταματάω τους καφέδες και πίνω ένα καφέ το πρωινό και αμέσως άλλαξε ο ύπνος μου. Όποτε δεν το κράτησα, ξανά πάλι ήρθε ταραχή στον ύπνο. Τι θέλει να πει ο Θεός? Ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα είναι σπορά και θερισμός. Και το καλύτερο περιβάλλον για να σπείρουμε είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι το περιβάλλον που σπέρνουμε για να γυρίσει. Και μέσα στην Εκκλησία αυτό που σπέρνουμε, η υπακοή και η κοινωνία θα φέρει χάρη. Όλοι αγαπάμε τη χάρη. Αγαπάμε τη χάρη. Θέλουμε χάρη. Και θα πούμε την Κυριακή πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα, που θα μας βοηθήσουν όλους. Γιατί είμαστε κάτι πολύτιμο, είμαστε οικογένεια του Θεού.
πώς είναι η οικογένειά μας, είναι κάτι σημαντικό τα σπίτια μας. Γι' αυτό και ο διάβολος μισεί τις οικογένειες, είναι κάτι πολύτιμο η οικογένεια. Γι' αυτό και ο Θεός, αν και είναι ένας Θεός, φανερώνεται σαν οικογένεια. Ο πατέρας, ο γιος και το πνεύμα. Αν είναι ένας Θεός, είναι. Για να μας δείξει πόσο σημαντική είναι η οικογένεια, πόσο σημαντική είναι η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι η οικογένεια. Την Εκκλησία, η οικογένεια. Και πρέπει να ταυτιστούμε με την έννοια της οικογένειας. Είναι η οικογένεια η Εκκλησία. Και όπως αισθανόμαστε στην οικογένειά μας ανάπαυση, παράδοση και εμπιστοσύνη, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε και μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λέω ποιμένας, αυτό λέει ο Θεός να κάνουμε, η Εκκλησία να πιστεύει στον ποιμένα. Ότι ο Θεός του μιλάει ότι πρέπει αυτό να κάνουμε. Πώς είναι στα φυσικά σπίτια, αν πει ο άντρας, πάω να πληρώσω τον λογαριασμό. Τι θα πει η γυναίκα, θα τον πληρώσει ο άντρας, τι δίκη θα τα πάρει τα λεφτά. Αν η γυναίκα σκεφτεί ότι ο άντρας θα πάρει τα λεφτά και δεν πληρώσει τον λογαριασμό, σημαίνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον άντρα. Αν αυτό σε ένα φυσικό σπίτι δεν πρέπει να γίνεται, σκεφτείτε πόσο στην Εκκλησία. Τι είναι Εκκλησία? Εκκλησία είναι οικογένεια. Και πρέπει να αφήσουμε τον Θεό να μας οδηγήσει πιο βαθιά στην έννοια της οικογένειας. Να καταλάβουμε ότι μέσα στο πνευματικό υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδική υπάρχει. Για να πούμε στο πνευματικό χρειάζεται παιδική εμπιστοσύνη. Πώς έχει ένα μικρό παιδί παιδική εμπιστοσύνη, αλλά θα πούμε την Κυριακή για όλα αυτά, για να πάμε Ιησού στον Αυρίο πρώτο κεφάλαιο. Και μετά το θάνατο του Μωυσή, του δούλου του Κυρίου, ο Κύριος είπε στον Ιησού, γιο του Ναβί, τον υπηρέτη του Μωυσή λέγοντας, ο Μωυσής ο υπηρέτης μου πέθανε, τώρα λοιπόν καθώς θα σηκωθείς διά με αυτόν τον Ιορδάνη, εσύ και ολόκληρος αυτός ο λαός προς τη γη που εγώ δίνω σε αυτούς, στους γιους της Ισραήλ, ολόκληρο τον τόπο επάνω στον οποίο θα πατήσει το πέρμα το ποδιό σας, τον έδωσα σε εσάς όπως είχα πει στον Μωυσή από την έρημο και μέχρι και τούτο το λίβανο και μέχρι το μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη, ολόκληρη τη γη των Χεταίων και μέχρι τη μεγάλη θάλασσα, προς δυσμάς του ηλίου δεν θα είναι το όριό σας. Άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου όλες τις ημέρες της ζωής σου, όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι και μαζί σου, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να γίνεις ισχυρός και ανδύος, επειδή εσύ θα κληροδοτήσεις ετούτον το λαό της γης που ορκίστηκα στους πατέρες τους να τους δώσω, μόνο να γίνεις ισχυρός και υπερβολικά ανδύος για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο, ο Μωυσής ο υπηρέτης μου σε πρόσταξε να μην παρεκκλίνεις από αυτόν δεξιά ή αριστερά και να φέρεσαι με σύνεση παντού που κερπάς αυτό το βιβλίο του νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου αλλά σε αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα μέσα σε αυτό επειδή τότε θα ευωδώνεσαι στον δρόμο σου και τότε θα φέρεσαι με σύνεση. Δεν σε προστάζω εγώ, γίνε ισχυρός και ανδρείος, να μην φοβηθείς, ούτε να δηλιάσεις, επειδή μαζί σου είναι ο Κύριος ο Θεός, όπου και αν πας. Ευχαριστώ το Θεό. Και ξέρετε, ο Ιησούς του Ναβί ήταν ένας ηγέτης μεγάλος. Ανέλαβε την ηγεσία του Ισραήλ μετά τον θάνατο του Μωυσή. Και ο ίδιος ο Μωυσής έβαλε τα χέρια του επάνω και έβαλε το χρήσμα που είχε πάνω στον Ιησού του Ναβί. Και είναι ένα παράδειγμα πνευματικού εργάτη και πνευματικού ανθρώπου. Πώς μαθήτευε δίπλα από τον Μωυσή. Ήταν υπηρέτης, ήταν βοηθός. Και είχε μία στάση και μία καρδιά προσφοράς και υπηρεσίας για τον Θεό και για τον άνθρωπο του Θεού τον Μωυσή. Και μετά ο Θεός τι έκανε, τον έκρισε ηγέτη. Και το έδωσε αυτή τη μεγάλη χάρη να βάλει το λαό μέσα στη γη Χανάν. Γι' αυτό το έχουμε ξαναπεί αν δούμε στο βιβλίο των αριθμών. Ο Ιησούς του Ναβί δεν ονομαζόταν Ιησούς του Ναβί, ονομαζόταν Αυσής του Ναβί. Και ο Μωυσής του άλλαξε το όνομα. Από Αυσή τον ονόμασε Ιησού. Γιατί δεν μπορούσε να πάρει την ηγεσία σαν Αυσής και να βάλει το λαό μέσα στη γη. Γιατί το κάθε κομμάτι της γραφής έχει διαχρονικά μηνύματα. Που και εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στην κληρονομιά του Θεού σαν Δήμος, σαν Χριστός, αλλά μπαίνουμε στην κληρονομιά δια του ονόματος του Ιησού μπαίνουμε.
Γι' αυτό και ο Θεός προφητεύει αυτό που θα κάνει με τον Χριστό. Γιατί όλη η γραφή είναι προφητική γραφή. Και ο Θεός θέλει να μας διδάξει πόσο αληθινός και θαυμαστός είναι ο Λόγος του. Και σε αυτό το κομμάτι του δίνει εντολή ο Θεός του Ιησού του Ναβί. Του λέει πάρε το λαό και οδήγησέ τον μέσα στη γη που εγώ υποσχέθηκα να δώσω πραγματικά σε αυτό το λαό. Και ο Μωυσής του Ναβί υπακούει και εδώ πέρα σε αυτό που διαβάσαμε να δούμε 7 ωραίες επαγγελίες. Η πρώτη επαγγελία που έχει λέει άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου. Ξέρετε, σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο είναι η καταπίεση του ανθρώπου άνθρωπος προς άνθρωπο. Και αυτό αντανακλάει και σε εμάς σήμερα. Άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου. Και αυτό σήμερα μπορούμε έναν δάσκαλο να καταπιέζει τους μαθητές, να εξασκεί κακή εξουσία. Μπορούμε να δούμε έναν πατέρα να καταπιέζει την οικογένειά του. Μπορούμε να δούμε έναν ποιμένα να εξασκεί κακή εξουσία πάνω στο βίμνιο. Ο Θεός δια του Χριστού τι κάνει, μας ελευθερώνει από αυτή την κακή εξουσία. Γιατί τα λόγια του Θεού είναι διαχρονικά είναι. Γι' αυτό σήμερα οι κυβερνώντες βάζουν κακή εξουσία στον κόσμο. Η δύναμη του Θεού και η χάρη του Θεού έχει υποσχέσεις μέσα. Ότι ο Θεός όλα τα χρόνια της ζωής μας, όταν εμείς περπατάμε στη δικιά του ανάπαυση, θα μας ελευθερώνει από την εξουσία των ανθρώπων, που είναι καταπιεστική. Όταν μια εξουσία είναι καταπιεστική, είναι κακή, σε ελευθερώνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, άνθρωπος δεν θα μπορεί να σταθεί εναντίον σου. Που σημαίνει όπως στήριξε ο Θεός τον Ιησού του Ναβί στη διακονία του, θα στηρίζει και εμάς. Και θα μας ελευθερώνει από την καταπίεση και την κακή εξουσία. Τεράστιο πρόβλημα η κακή εξουσία σήμερα. Τεράστιο πρόβλημα. Σε όλο τον πλανήτη υπάρχει σήμερα αυτό. Και ο Θεός υπόσχεται ελευθερία από την κακή εξουσία. Καθώς εγώ πιστεύω και περπατάω στο όνομα του Ιησού πάνω στις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί έχω δικαίωμα στην κληρονομιά να περπατήσω μέσα στη γη Χανάν. Και σίγουρα εμείς δεν περπατάμε σε μια φυσική γη, περπατάμε στην πνευματική γη του Θεού. Γι' αυτό λέει ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου. Γι' αυτό κανένα ζυγός ανθρώπινος δεν θα μπορεί να μας εξουσιάσει. Ας το ακούσουμε καλά. Κανένας ζυγός ανθρώπινος δεν θα μπορεί να μας εξουσιάσει. Γιατί ο ίδιος ο Θεός θα μας ελευθερώνει από αυτή την εξουσία. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι διαχρονικό Ευαγγέλιο. Μιλάει σε εμάς σήμερα. Γι' αυτό και εμείς όταν αναγεννηθήκαμε, ο Θεός μας άλλαξε το όνομα. Και τώρα μας ονομάζει χριστιανούς, έχουμε το όνομα του Ιησού έχουμε. Δεν στεκόμαστε με το δικό μας όνομα στον Θεό. Στεκόμαστε με το όνομα του Ιησού για να μπορεί ο Θεός να μας ελευθερώνει από την κακή εξουσία. Όταν εμείς περπατάμε με ταπείνωση και αγάπη μπροστά του. Γι' αυτό προχθές πέρασα κάπου, ήταν μια αδερφή, δουλεύει κάπου. Μου λέει αδερφέ προσευχή σου γιατί με καταπιέζουν στην δουλειά. Λέω να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Και ο Θεός ελευθερώνει τη ζωή μας όταν εμείς έχουμε απλά εμπιστοσύνη. Και περπατάμε σωστά μπροστά του ταπεινά και εμείς θα μας ελευθερώσει. Ο Θεός δεν επιθυμεί τα παιδιά Του να καταπιέζονται από εξουσία ανθρώπινη. Σε καμία περίπτωση. Γιατί η καταπίεση στα παιδιά του Θεού είναι κακό πράγμα. Και εμείς σαν παιδιά του Θεού πρέπει να διεκδικούμε τις υποσχέσεις του Θεού δια του ονόματος του Ιησού και δια του αίματος του Ιησού. Για να μπορούν να ενεργούν επάνω στη ζωή μας κατά πάντα στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, λέει, ολόκληρη τη γη που εγώ σας δίνω, εσύ να την πατάς με το πέλμα σου. Τι θέλει να πει, δηλαδή, όλη αυτή τη γη που διέδινε ο Θεός τον Ισραήλ, τι λέει, εσύ με το δικό σου πέλμα πάτησέ την, Ιησού, τον Ιησού. Διεκδίκησέ την.
Τι θέλει να πει ο Θεός σήμερα? Ότι πρέπει να πατάμε και να διεκδικούμε τη γη μας. Πατάω σημαίνει κάνω βήμα, στηρίζουμε και διεκδικώ την υπόσχεση. Πώς διεκδικούμε τη γη μας? Όχι όταν τσακωνόμαστε με τους ανθρώπους. Όταν κοιτάμε στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι διεκδικούμε τη γη μας. Πώς διεκδικούμε τη γη μας? Όταν κοιτάμε στο πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό σήμερα τι λέει ο Θεός? Πάτα επάνω στη γη σου. Και διεκδίκησε αυτό που σου ανήκει καθώς κοιτάς σε μένα. Καθώς κοιτάμε στο πρόσωπο του Θεού, τότε πατάμε στη γη μας. Τότε πατάμε στην κληρονομιά μας. Να μην αφήσουμε τίποτα να μας καταπιέσει, γιατί έχουμε δικαίωμα στην κληρονομιά του Θεού. Τι έχουμε? Έχουμε δικαίωμα. Καθώς εγώ κοιτάω σε εκείνον, τότε εκείνος θα με ελευθερώνει από την εξουσία των ανθρώπων, γιατί εγώ πατάω με πίστη και κοιτάω στο πρόσωπό του. Αν δεν κοιτάξουμε στο πρόσωπο του Θεού, μπορεί η εξουσία του κόσμου να μας καταπιέσει. Πρέπει να κοιτάμε στο πρόσωπο του Θεού και να πατάμε δια της πίστεως, γιατί είμαστε παιδιά εμπιστοσύνης είμαστε. Και η πίστη λέει εργάζεται δια της αγάπης, καθώς κοιτάμε στον Κύριο, τον αγαπάμε. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τη σχέση, Κύριε, σ' αγαπάμε, πατάμε. Κάθε φορά που λες σ' αγαπάω, Κύριε, πατάς επάνω στη γη σου. Και περπατάς επάνω στο λόγο του Θεού. Περπατάς επάνω στην αλήθεια του Θεού. Γιατί λέει ο Κύριος, εγώ θα σε πάω από πίστη σε πίστη. Από αλήθεια σε αλήθεια. Και εγώ θα κάνω τις δοκιμασίες και τα προβλήματα να είναι παιδαγωγικά και θα σε οδηγήσω σε άλλο κομμάτι. Γιατί πατάμε στην αλήθεια, πατάμε. Γι' αυτό λέω, όπου πατάει το πόδι σου, εγώ σας έδωσα αυτή τη γη. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να ανοίξουμε τα όρια μας και να πατήσουμε δια της πίστεως. Για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Δια της πίστεως. Και για τον εαυτό μας και για τα σπίτια μας και για τη διακονία μας και για τη χώρα μας. Να πατήσουμε και να διεκδικήσουμε το αύριό μας. Γιατί το αύριο του Θεού στη ζωή μας είναι καλό αύριο. Και κανένας άνθρωπος δεν είναι εχθρός του Θεού, αλλά είναι το πνεύμα της πλάνης. Και ας πούμε και τώρα πριν έρθουμε, μπορεί να το είδατε στην τηλεόραση, το ένα ανοιχτή λίγο τηλεόραση, ένα ζευγάρι στην Κεφαλονιά ήταν. Προφανώς είχαν σχέση πνευματική, εννοείται αυτό το πράγμα. Και προφανώς πήγαν να έχουν λατρεία και κόψανε τις φλέβες για να βγει το αίμα και αυτό δεν μπορέσαν να το κρατήσουν και χάσαν τη ζωή τους. Όπως υπάρχει ο Θεός, υπάρχει το πνεύμα της πλάνης. Αυτό είναι αλήθεια. Οι γραφές είναι αληθινές. Αυτό είναι αλήθεια. Ο εχθρός είναι το πνεύμα της πλάνης. Και δεν μπορείς να τον νικήσεις όταν τσακώνεσαι με τον άνθρωπο. Το πνεύμα της πλάνης το νικάει ο Θεός όταν κοιτάμε στο πρόσωπό του. Και τότε εκείνος μας ελευθερώνει. Τι κάνει? Μας ελευθερώνει. Γιατί οι γραφές είναι αληθινές. Και όλη αυτή η γη σου ανήκει. Ισραήλ, Ιησού του Ναβί, όλη αυτή ανήκει στο λαό μου, λέει ο Κύριος. Εμείς έχουμε γη, έχουμε κληρονομιά από τον Θεό. Δεν είμαστε παιδιά φτωχά. Είμαστε παιδιά κληρονομιάς είμαστε. Και πρέπει να πατάμε με πίστη. Και πρέπει να διδακτούμε την πίστη καθώς κοιτάμε στο πρόσωπό του. Γιατί ο Κύριος αν δεν ακούσει την φωνή μας κάθε μέρα 100 φορές, να το πούμε, Κύριε, σε αγαπάμε, Κύριε. Αυτό το απλό, Κύριε, σε έχουμε τόσο ανάγκη, Κύριε. Αλληλούια, Κύριε. Η πιο ωραία προσευχή είναι αυτή, είναι. Η ευχαριστία στο Θεό. Τότε μέσα δυνατίζουμε πνευματικά. Όταν στεκόμαστε έτσι έχουμε λατρεία, έχουμε θυσιαστήριο. Κύριε, σε αγαπάμε, απλά παρατηνόμαστε. Στη σχέση με τον Θεό δεν χρειάζεται να βάλουμε στοιχεία προσπάθειες. Είστε παράδοση. Κύριε, σε αγαπάμε απλά. Είσαι το Α και το Ω, απλά. Απλά, σαν παιδιά του Κυρίου. Και να κοιτάξουμε στο πρόσωπό του, θα αισθανθούμε μέσα μας. Την καρδιά μας να πλημμυρίζει. Την παρουσία του Κυρίου από την Άγια πίστη που έχουμε μέσα μας. Και τότε μπορούμε να πατήσουμε. Να πατήσουμε. Να πατήσουμε πάνω στη γη μας. Γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει γη. Είναι πνευματική γη.
η κληρονομιά του δια του Ιησού Χριστού να μπορούμε να σταθούμε και να δούμε όλα τα πράγματα πνευματικά και όχι φυσικά. Αυτή είναι η διαφορά του χριστιανού με έναν άνθρωπο μη αναγεννημένο. Το μη αναγεννημένο τα βλέπει φυσικά διανοητικά, ο αναγεννημένος πρέπει να τα βλέπει πνευματικά. Αυτή είναι η διαφορά, δεν είναι στο εξωτερικό πράγμα. Όλοι οι ίδιοι είμαστε εξωτερικά. Είναι στο εσωτερικό πράγμα. Και για να τα βλέπουμε διαφορετικά χρειαζόμαστε ο λόγος του Θεού να μας δίνει όραμα. Καθώς κοιτάμε σε εκείνο, στο πρόσωπό του. Και αισθανόμαστε ότι με τον Κύριο είμαστε πραγματικά ευλογημένοι με τον Θεό. Για να αισθανόμαστε, τι σημαίνει ευλογημένος, γιατί πολλοί άνθρωποι καμιά φορά μπορεί να το πει, ευλογημένος δεν σημαίνει έχω πολλά χρήματα. Ευλογημένος δεν σημαίνει είμαι σε μια εκκλησία που έχει πολλούς ανθρώπους. Ευλογημένος σημαίνει ότι το πνεύμα μου είναι σε πληρότητα με τον Θεό. Χαλελούγια! Χαλελούγια! Γιατί κάθε μέρα με τον Κύριο περπατάμε. Με τον Κύριο περπατάμε. Δεν περπατάμε με τις μάζες. Με τον Κύριο περπατάμε. Η σωτηρία μας είναι προσωπική είναι. Από εκεί ξεκινάει η ευλογία. Ξεκινάει το πνεύμα μας να είναι χορτάτο με τον Θεό. Και όταν το πνεύμα μας είναι χορτάτο με τον Θεό, τον εμπιστεύεται το Θεό. Εμπιστεύεται τα λόγια του. Εμπιστεύεται αυτό που λέει ο Θεός. Γιατί ο Θεός πάντα μιλάει και θέλει να μας μιλάει. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη λέει 7 φορές. Αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο στις εκκλησίες. Και είναι η τελευταία χρόνια ο Θεός να συνάξει το λαό του στις εκκλησίες για να του μιλήσει. Τι να του πει ο Θεός στο λαό του. Δεν θα πει ο Θεός στο λαό του σε ποιο σούπερ μάρκετ την ψωνίζει. Θα του πει τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάμε, το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει μέσα στην καρδιά μας προσωπικά καθώς περπατάμε. Θα μας πει τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Θα μας πει τις αλήθειες του Λόγου του Θεού για να καταλάβουμε πώς δουλεύουν τα πνευματικά όμορφα και ευλογημένα. Το τρίτο που θέλουμε να δούμε, τι λέει ο Κύριος στον Ιησού του Λεβί, να γίνει ισχυρός και ανδρείος. Χρησιμοποιεί μία λέξη, ισχυρός και ανδρείος. Τι σημαίνει ανδρείος, να έχεις θάρρος. Τι λέει ο Θεός, να έχουμε θάρρος. Όταν έχουμε θάρρος, έχουμε και δύναμη στη ζωή μας. Όταν δεν έχουμε θάρρος, δεν έχουμε δύναμη στη ζωή μας. Να δούμε το αύριο με θάρρος. Να δούμε την αλλαγή στα σπίτια μας με θάρρος. Να δούμε τις απαντήσεις του Θεού με θάρρος. Όχι με ιτοπάθεια. Αν μπούμε στην ιτοπάθεια, δεν απαντάει ο Θεός. Πρέπει να δούμε τα πάντα με θάρρος και τότε έχουμε δύναμη στη ζωή μας. Αν δεν τα δούμε τα πράγματα με θάρρος, θα τα δούμε με ιτοπάθεια τα πράγματα. Γι' αυτό ένα παιδί του Θεού δεν είναι τέλειο. Ο Θεός δεν ψάχνει να βρει τέλειους ανθρώπους. Ψάχνει να βρει ανθρώπους να έχουν θάρρος, να περπατήσουν με τον Κύριο. Να δοκιμάσουν την πίστη τους. Τι σημαίνει έχω θάρρος, δοκιμάζω την πίστη μου. Δοκιμάσω την εμπιστοσύνη μου. Περπατάω με θάρρος. Αν μπούμε σε μια κατάσταση ιτοπάθειας, δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να απαντήσει ο Θεός. Πρέπει να δούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για το εχθές, για το σήμερα. Πάμε μπροστά, με θάρρος πάμε. Κοιτάμε τη ζωή με θάρρος μπροστά. Και έτσι έχουμε δύναμη στη ζωή μας, καθώς περπατάμε με την χάρη του Θεού και με θάρρος και με ελπίδα για το αύριο στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να ενθαρρύνει στη ζωή μας. Τι θέλει να κάνει ο Κύριος? Θέλει να μας πει να έχουμε θάρρος. Δεν μας χάρισε, λέει, πνεύμα δυναμίας, πνεύμα δειλίας, πνεύμα ιτοπάθειας, αλλά μας χάρισε πνεύμα δύναμης, δοξολογίας και ευχαριστίας για τον Θεό. Και αυτό και ο Παύλος βγήκε στη Μάλτα, ναυαγός βγήκε. Για σκεφτείτε, ταλαιπωρημένος από το ταξίδι εκεί μέσα στη θάλασσα, φουρτούνες, βγαίνει και στη Μάλτα εκεί πέρα και πάει και μια οχιά και το τσιμπάει. Όλα τα στραβά πήγανε μέσα να πάνε του. Και τι έκανε ο Παύλος? Είπαν οι Ιθαγενείς, αυτός πρέπει να είναι πολύ αμαρτωλός άνθρωπος. Ο Θεός τον τιμωρεί. Αποτείναξε, λέει, το θηρίο. Γιατί είχε θάρρος μέσα του.
είχε δύναμη μέσα του. Πού ήταν η δύναμη? Στο πνεύμα του ήταν. Πού βρίσκεται το θάρρος? Στο πνεύμα μας. Πού βρίσκεται η εξουσία? Στο πνεύμα μας. Από πού βγαίνει αυτό? Ότι είμαστε παιδιά, έχουμε υιοθεσία. Δεν υπάρχουν παιδιά του Θεού αδύνατα. Υπάρχουν παιδιά του Θεού που μιλάνε στο πιο ισχυρό πρόσωπο του Σύμπαντος, που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, και εμείς πρέπει να έχουμε θάρρος στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το τέταρτο που θέλουμε να δούμε, να προσέχεις, λέει, να κάνεις σύμφωνα με τον νόμο μου, λέει ο Θεός στον Ιησού, δηλαδή. Να προσέχεις. Πρέπει να δίνουμε προσοχή στον νόμο του Θεού, στον λόγο του Θεού. Να έχουμε την εστίαση στα λόγια του Θεού. Και όταν έχουμε την εστίαση στα λόγια του Θεού, τότε πραγματικά μπορούμε και να πειθαρχήσουμε στα λόγια του Θεού. Και αυτό σήμερα ο διάβολος αυτό κάνει. Κλέβει τους ανθρώπους την προσοχή από τα λόγια του Θεού. Όταν ένας άνθρωπος οδηγάει το αυτοκίνητο και χάσει την προσοχή από τον δρόμο, υπάρχει κίνδυνος να φύγει από τον δρόμο. Όσοι οδηγούμε το ξέρουμε αυτό. Λίγο να πάρεις τα μάτια από τον δρόμο θα φύγεις. Σήμερα τι κάνει ο διάβολος? Κλέβει την προσοχή των ανθρώπων από το λόγο του Θεού. Αν δεν έχουμε την προσοχή μας στο λόγο του Θεού, τότε δεν μπορούμε να περπατήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Θα περπατήσουμε φυσικά, σαρκικά, θα σκεφτούμε διανοητικά. Αντί να έχουμε θάρρος, θα χάσουμε το θάρρο μας. Πρέπει να έχουμε την προσοχή στον νόμο του Θεού για να τον καταλάβουμε. Και αυτό που καταλαβαίνω το πράξω. Τι να πράξω αν κάτι δεν το καταλαβαίνω? Και αυτό έχει και ένα ωραίο που εκεί στο κομμάτι με την καλή γη που φέρνει καρπό. Λέει αυτός που ακούει το λόγο μου και νοεί, φέρνει καρπό, νοεί, καταλαβαίνει. 30, 60 και 100. Για να νοήσω το λόγο του Θεού πρέπει να έχω την προσοχή. Και στην εκκλησία που ακούμε το λόγο του Θεού, αλλά το πνεύμα μου να έχει την προσοχή στον Θεό για να ακούσει. Είναι ένα μυστικό αυτό. Μπορείς 24 ώρες το 24 να περπατάς με τον Κύριο, μπορεί να μην έχεις τη γραφή μαζί σου. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Αλλά το Άγιο Πνεύμα μέσα τι κάνει? Θα σου δώσει το λόγο του Θεού. Και εσύ έχεις την προσοχή να ακούσεις, τα αμένα. Και τότε θα ακούσεις. Που σημαίνει μπορούμε να λαμβάνουμε το λόγο του Θεού με μια πολλαπλότητα στη ζωή μας. Έχοντας στραμμένη την προσοχή. Το βράδυ πάνω να κοιμηθείς, έχεις την προσοχή στραμμένη στον Κύριο και περιμένεις. Και τότε καθώς προσμένεις και στρέφεσαι θα λάβεις, θα ακούσεις. Και όταν ακούμε τον Θεό είναι κάτι μοναδικό στη ζωή μας. Είναι κάτι υπέροχο στη ζωή μας. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται στη ζωή μας. Αλλά πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή στον νόμο του Θεού. Και όταν διαβάζουμε κάτι, γι' αυτό διαβάζουμε την Βίβλο, για να ακούσουμε. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία, για να ακούσουμε τον Θεό. Γι' αυτό προσμένουμε τον Θεό, για να ακούσουμε. Και όταν έχουμε την προσοχή στραμμένη στον Κύριο, τότε θα πάρουμε τον νόμο, την φωνή του Θεού. Θα πάρουμε το πνευματικό άγγιγμα του Θεού στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι τα πάντα στη ζωή μας. Έτσι το πέμπτο. Για να μην λέει παρακλίνεις δεξιά ή αριστερά. Όταν έχουμε την προσοχή εκεί πέρα δεν θα παρακλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Γιατί όταν παρακλίνουμε δεξιά ή αριστερά βγαίνουμε από τον δρόμο του Θεού. Δεν οδηγάμε σωστά το καράβι, το αυτοκίνητο που έχουμε, που είναι η ζωή μας. Γιατί αν δεν έχουμε την προσοχή θα παρεκκλίνουμε, θα βγούμε. Και όταν βγεις από τον δρόμο υπάρχουν συνέπειες. Όταν ένας οδηγός βγει από τον δρόμο έχει συνέπειες, μπαίνει στο χωράφι μας. Μπαίνει στις πέτρες, υπάρχουν συνέπειες. Γιατί παρεκκλίνεις, φεύγεις. Τι λέει ο Θεός, πρόσεξε μην παρεκκλίνεις. Για να μην παρεκκλίνουμε μόνο κάτι μας κρατάει, ο λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει. Αυτός ο λόγος μας κρατάει καθώς εμείς τον επιθυμούμε ημέρα και νύχτα, ότι είναι το μάνα του Θεού, ότι είναι το φαγητό του Θεού, ότι είναι τα πάντα στη ζωή μας. Ο λόγος του Θεού μας βοηθάει να μην παρεκκλίνουμε δεξιά και αριστερά.
και όταν λίγο φύγουμε να επιστρέψουμε αμέσως, να επιστρέψουμε. Να κάνουμε 10 βήματα δεξιά και να ξαναγυρίσουμε στον δρόμο μας. Και αυτό σίγουρα ο Κύριος θα βοηθήσει και τα παιδιά του αλλά και όλο τον κόσμο να βρούνε τον δρόμο τους. Και πρέπει να βρει ο καθένας τον δρόμο που έχει ο Θεός για τη ζωή του. Γιατί ξεκλίνεις. Δεν μπορεί να πεις αν το έκανα για πλάκα, αλλά ξεκλίνεις. Δεν έχει το έκανα για πλάκα, ξεκλίνεις. Και αυτομάτως τι γίνεται, θερίζεις τα αποτελέσματα. Χαλελούια. Θερίζουμε τα αποτελέσματα. Γιατί όλα τα πράγματα είναι μια σπορά και ένας θερισμός. Δεν πρέπει να ξεκλίνουμε από τον δρόμο που ο Θεός καθόρισε. Γιατί ο Θεός με τον Χριστό καθόρισε έναν πνευματικό δρόμο να περπατήσουμε. Και το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μας για να φανερώνει αυτό το δρόμο και να περπατάμε. Και εγώ Δήμος να περπατάω στην οδό που ο Κύριος χάραξε για μένα. Γιατί αν ξεκλίνω δεξιά και αριστερά χαράζω όλους τους δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι δεν οδηγούν πουθενά. Ο Θεός αφήνει τις επιλογές μας, δεν μας πάνε πουθενά οι επιλογές μας. Πρέπει να κρατήσουμε τη ζωή μας στην επιλογή του Θεού και στον δρόμο του Θεού, που είναι προσωπικός είναι. Και ο καθένας καλείται να τον περπατήσει προσωπικά στη ζωή του. Και τότε σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει όλο το σχέδιο του Θεού, όλες οι ευλογίες του Θεού και όλη η αποκατάσταση του Θεού, που είναι προσωπική από τον Θεό για κάθε παιδί του στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Έτσι, το έκτο λέει να μην δηλιάσεις. Ενδιαφέρεται ο Θεός αυτό να μην δηλιάσουμε. Όταν δηλιάσουμε είναι κακό πράγμα. Γι' αυτό υπάρχει και η Εκκλησία να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλο. Να ενισχύσουμε ένας τον άλλο. Για να μην μπούμε σε κάτι που έχει μέσα δηλία, ητοπάθεια, αδράνεια. Ότι είναι κάτι κακό, δεν το επιθυμεί ο Θεός αυτό το πράγμα. Θέλει να αποβάλουμε από μέσα μας κάθε δειλία. Γιατί η δειλία τι κάνει, δημιουργεί αδράνεια η δειλία. Δημιουργεί παθητικότητα η δειλία. Αλλά ο Θεός δεν θέλει λέει να δειλιάσουμε. Αλλά να πούμε ναι ο Κύριος είναι πιστός είναι ο Κύριος. Δεν μας κοροϊδεύει ο Κύριος. Τι κάνει ο Θεός, δεν μας λέει ψέματα. Την αλήθεια μας πει ο Θεός. Δεν θέλει να δηλιάσουμε. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ένα καταφύγιο. Ένα καταφύγιο είναι. Να προστατευτούμε από την έρημο του κόσμου. Γιατί στον κόσμο υπάρχει βάλτος υπάρχει. Να προστατευτούμε από την πλάνη του κόσμου. Για να μην δηλιάσουμε αλλά να πιστεύουμε αυτά που μας λέει ο Θεός. Και να μπορούμε να τα διεκδικήσουμε για τη ζωή μας γιατί ο Κύριος μας τα έδωσε. Μας χάρισε την κληρονομιά Του για να την περπατήσουμε διαπίστεως, όμορφα και ευλογημένα στη ζωή μας. Και το έβδομο, το βιβλίο αυτό λέει «Δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου», λέει. Και ξέρετε τότε στην Παλαιά Διαθήκη κάναν ανάγνωση του νόμου του Θεού. Και αυτό που διαβάζανε ερχόταν στο στόμα Τους. Αυτό λέει και ο Κύριος ο Θεός άκου Ισραήλ, ερχόταν στο στόμα Τους. Είναι σημαντικό να έχουμε το λόγο στο στόμα μας. Πού να έχουμε το λόγο? Στο στόμα μας. Γιατί όταν έχουμε το λόγο στο στόμα μας, το φυτεύουμε στην καρδιά μας. Είναι, γιατί αν δεν έχουμε το λόγο του Θεού στο στόμα μας, θα έχουμε κάτι άλλο. Θα έχουμε το λόγο του κόσμου. Και θα τον φυτεύουμε στην καρδιά μας. Γι' αυτό λέει, ο λόγος λέει, το βιβλίο αυτό δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα πάντα με Λόγο Θεού στο στόμα μας. Πάντα να έχουμε Λόγο Θεού στο στόμα μας. Έχει τεράστια δύναμη ο Λόγος του Θεού στο στόμα και στην καρδιά μας. Γιατί κτίζει την πίστη μας. Μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με τη σοφία του Θεού. Τι να έχουμε στο στόμα μας? Το Λόγο του Θεού. Τι να έχουμε στην καρδιά μας? Το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί αν δεν έχουμε το Λόγο του Θεού στο στόμα μας, θα έχουμε κάτι άλλο. Θα έχουμε το Λόγο του κόσμου. Πω πω τι κακό με βρήκε, τι είναι αυτό που έγινε, τι είναι αυτό. Θα έχουμε το Λόγο του κόσμου θα έχουμε. Ο Λόγος του κόσμου δεν μπορεί να μας στηρίξει. Ο Λόγος του Θεού μας στηρίζει.
όταν τον έχουμε στην καρδιά μας και στο στόμα μας. Γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται να φυτεύουμε στην καρδιά μας τα δικά Του λόγια. Γιατί αυτός ο λόγος που έχουμε βγήκε από την καρδιά του Θεού, για να μπει στη δικιά μας την καρδιά. Και ο λόγος του Θεού τι κάνει, κατευθύνει την πίστη μας, οδηγεί την πίστη μας, καθοδηγεί την πίστη μας, τρέφει την πίστη μας, έχει τεράστια δύναμη. Και από ένα σημείο και μετά η ζωή μας ταυτίζεται στο να πιστεύουμε και να μιλάμε. Ταυτίζεται στο να πιστεύουμε και να μιλάμε. Και μετά έχουμε σκέψη, λόγο και πίστη σε μια αρμονία, όπως είχε η μητέρα του Κυρίου. Ας γίνει, λέει, Κύριε, κατά το θέλημά σου. Ενώ ο Ζαχαρίας που είχε όχι απορία πώς θα γίνει αυτό, είχε δυσπιστία, είχε. Και έμεινε άλλαλος και κουφός. Και κουφός έμεινε. Διότι είχε δυσπιστία. Όταν μπαίνει δυσπιστία στο Λόγο του Θεού, γινόμαστε κουφοί. Δεν ακούμε τον Θεό. Και αφού γινόμαστε κουφοί, γινόμαστε και άλλαλοι. Δεν έχουμε λόγο να βγάλουμε. Επομένως, πρέπει να κρατάμε την πίστη μας στο πρόσωπο του Θεού. Είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε καλεσμένοι να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Για να αντιμετωπίσουμε τα όρη και μετά τα όρη θα γίνουν παιδιάδα. Το λέει ο Θεός, το λέει. Τα όρη θα γίνουν παιδιάδα. Και πρέπει να διδαχτούμε τη σοφία του Θεού ότι και μέσα στα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν, ο Θεός είναι πάντα Κύριος της ζωής. Δεν αλλάζει. Ο Θεός είναι πάντα Πατέρας. Ο Θεός είναι πάντα πιστός. Είτε το αισθάνομαι το όχι, είναι πάντα το ίδιο. Και εγώ πρέπει να τον προσεγγίσω με την αλήθεια του, με τον λόγο του, με τη σοφία του, για να μπορούμε να καταλάβουμε το τι είπε ο Θεός στον Ιησού του Ναβί, το λέει και σήμερα στα παιδιά του. Γιατί και εμείς είμαστε κομμάτι του Ιησού του Ναβί, είμαστε παιδιά του Θεού και είμαστε σπέρμα του Ιησού Χριστού είμαστε. Και ο Θεός τι έκανε τον Ιησού του Ναβί, τον ενθάρρυνε. Και του λέει προχώρα. Καθώς τον έκρισε ηγέτη. Καθώς αναγεννηθήκαμε, τι κάνει ο Θεός, μας έκρισε ηγέτες. Τι σημαίνει παιδί του Θεού, βασιλόπουλο, ηγέτης. Διαχειρίζουμε πνευματική ζωή. Και αφού διαχειρίζουμε πνευματική ζωή, ο Θεός τι κάνει, με ενθαρρύνει. Και ό,τι είπε στον Ιησού του Ναβί, το λέει και σε μένα σήμερα. Προχώρα. Γιατί ο Ιησούς του Ναβί θα έβρισκε προβλήματα μπροστά του. Θα έβρισκε μέσα στη γη Χανάν άλλες φυλές, άλλους βασιλιάδες. Και θα έπρεπε να πολεμήσει, να διώξει μέσα από τη γη τους εχθρούς. Δεν μπήκε ο Ιησούς στην Αβή και όλα ήταν ρόδινα. Καθώς μπήκανε μέσα, συναντάγαν άλλες φυλές. Έπρεπε να πέσουν τα τείχη της Ερυχώ, να ανοίξει ο Ιορδάνης, πολλά πράγματα. Και ο Θεός τον ενθαρρύνει. Τι λέει ο Θεός, ότι καθώς προχωράμε θα βρούμε δυσκολίες. Θα βρούμε προβλήματα, αλλά εγώ σε ενθαρρύνω με αυτές τις επαγγελίες ότι τίποτα δεν θα μπορεί να σταθεί εναντίον σου, γιατί εγώ θέλω να ζήσω. Γιατί το όνομά μου είναι Κύριος. Τι σημαίνει Κύριος, οτιδήποτε έχουμε ανάγκη. Και όλο έχουμε δει όταν ο Θεός δίνει ένα άνοιγμα, πώς τα βουνά γίνονται παιδιάδα. Χαλελούια. Τα βουνά γίνονται παιδιάδα. Και ο Θεός για να δίνει ανοίγματα πρέπει εμείς να εφρενόμαστε στο πρόσωπό Του, στη συντροφιά Του, στην αλήθεια Του, στον λόγο Του, στη σχέση Του και να απολαμβάνουμε την παρουσία Του πλούσια στη ζωή μας και να είμαστε πάντα χαρούμενοι γιατί είμαστε παιδιά του Κυρίου, των δυνάμων. Άνθρωπος δεν θα μπορεί να σταθεί εναντίον σου. Ολόκληρο λέει, ολόκληρη τη γη που πατάς εγώ στην έδωσε ο Θεός. Υποσχέσεις. Σε ενθαρρύνει ο Κύριος. Να γίνεις ισχυρός και ανδρείος. Να έχεις θάρρος. Μας ενθαρρύνει ο Κύριος. Να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με τον νόμο σου. Τι κάνει, μας εμπιστεί την προσοχή ο Κύριος. Προσοχή. Μην κοιτάς έξω από το λόγο μου. Κοίτα τα πάντα δια του λόγου μου. Τι λέει ο Θεός. Μην κρίνεις τα πράγματα με την αίσθηση με τα μάτια δια του λόγου. Και άσε την καρδιά σου να την πληροφορεί ο Θεός. Να μην παρεκκλίνεις δεξιά και αριστερά, να μην δηλιάζεις και αυτό το βιβλίο να είναι και στην καρδιά σου και στο στόμα σου. Και αυτό κάθε πρωί παίρνει τηλέφωνο η Αγγελική, παίρνει κι άμψη. Κάθε πρωί μου λέει τα ίδια και εγώ της λέω πάλι τα ίδια. Μου λέει έχω αδυναμία, λέω ξεκίνα την ημέρα με τον Κύριο. Της λέω το αντίθετο. Ξεκίνα την ημέρα με τον Κύριο.
απόλαυσε την καθημερινότητα, αυτή άλλο λόγο, εγώ άλλο λόγο. Τα πάντα γίνονται δια του λόγου. Και σκεφτείτε να τη έλεγα και εγώ τα ίδια που μου λέει. Τότε θα έπεφτε. Πού βρίσκεται η δύναμη, στην καρδιά και στο λόγο μας βρίσκεται. Σίγουρα θα βρούμε δυσκολίες, ατρόμητα, προβλήματα, καταστάσεις, αλλά πρέπει να κοιτάμε προς το πρόσωπο εκείνο. Και να καταλάβουμε τι είναι το πνευματικό και τι είναι οι παγίδες. Γιατί ο διάβολος παγιδεύει τον κόσμο. Τι κάνει ο διάβολος, παγιδεύει τον κόσμο. Και παγιδεύει και τα παιδιά του Θεού. Και πρέπει να είμαστε πολύ σοφοί για να μην μας παγιδεύει ο διάβολος. Γι' αυτό το μεγαλύτερο δώρο που έχει ο Θεός για τους τελευταίους χρόνους είναι σοφία. Σοφία είναι. Γι' αυτό και αυτή η διακονία μοιράζει σοφία, άφθονη σοφία. Σοφία σημαίνει μαθαίνω τους τρόπους του Θεού. Όχι ένα, δύο και τέρμα. Χριστό πνεύμα. Σοφία μαθαίνω τους τρόπους, τους δρόμους του Θεού. Γιατί ο Θεός έχει 500.000 κανάλια να περπατήσουμε. Αν ο διάβολος έχει 500.000 παγίδες, ο Θεός έχει το αντίθετο. 500.000 κανάλια χάρης και ελευθερίας για να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν ξέρετε πόσο χαρά νιώθω όταν κάνουμε κοινωνία με τον πατέρα μου, τη μάνα μου και τον Κώστα. Και βλέπω την χάρη του Θεού να φυτεύεται μέσα τους. Και ξέρετε, η χάρη του Θεού είναι σαν τους δυναμίτες που βάζουν στα βουνά. Βάζει το δυναμίτη, κάποιος μετά γίνεται μία και τα διαλάει όλα ο δυναμίτης. Η χάρη του Θεού είναι πολύ ισχυρό όπλο στη ζωή μας. Και η χάρη του Θεού διοχετεύεται μέσα από τον Χριστό και μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό οτιδήποτε έχει κάνει ο Θεός στη γραφή είναι διαχρονικό. Έρχεται η ώρα που ο Ιησούς του να βγει να πάρει την ηγεσία να οδηγεί σε ένα έθνο σκληροτράχημα μέσα σε μια γη. Που θα συναντήσει βασιλιάδες, εχθρούς, προβλήματα, ποτάμια, τύχη και ο Θεός τι λέει. Μην φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Αναγενέσαι και κοιτάει τα πράγματα φυσικά και βλέπει προβλήματα, καταστάσει. Τι λέει ο Θεός. Μην δηλιάζει, εγώ είμαι κοντά σου. Κοίτα σε μένα. Εγώ είμαι ο ίδιος τότε, σήμερα και αύριο. Δεν αλλάζω. Κοίτα στο πρόσωπό μου. Μη χάνει την ανάπαυση. Μη χάνει την ειρήνη σου. Μη χάνει την κοινωνία σου. Μη χάνει τη συντροφικότητα με τον Κύριο. Αυτό είναι το όπλο όλο. Αν χάσουμε την ανάπαυση με τον Κύριο, θα μας κυριαρχήσει ο φόβος, η δειλία, η αδυναμία, η σύγχυση, η λάθος όραση, η λάθος επιλογή. Όταν εγώ κρατάω την ανάπαυση, κρατάω τη σχέση με τον Θεό. Και είναι και το πιο δύσκολο αυτό. Γι' αυτό αυτό σημαίνει, τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος. Τι σημαίνει, εγώ ξέρετε δεν εκπληρώνω τον τύπο του ποιμένα. Εγώ υπηρετώ την ουσία του ποιμένα. Ποιος είναι ο τύπος του ποιμένα. Να έρχομαι κάθε μέρα με καινούριο κουστούμι, να μιλάω πολλές γλώσσες, ξέρω εγώ, δεν εκπληρώνω τον τύπο. Εκπληρώνω την ουσία του ποιμένα. Η ουσία του ποιμένα είναι να μπορεί να αγγίσει την καρδιά σου και να την αθαρρύνει. Να αγγίσει την καρδιά σου και να την υψώνει στον Θεό. Αυτή είναι η ουσία του ποιμένα. Αυτή είναι η ουσία του Ευαγγελίου. Να σε κάνει να ενώνεσαι με τον Θεό. Όχι ο τύπος του Ευαγγελίου. Για όλα τα πράγματα υπάρχει ο τύπος και υπάρχει και η ουσία. Και η ουσία είναι να μπορεί η καρδιά μας να ενώνεται με τον Θεό. Αυτή είναι η ουσία. Να μπορεί η καρδιά μας να εφραίνεται με τον Θεό. Να μπορεί η καρδιά μας να έχει κοινωνία με τον Θεό. Αυτή είναι η ουσία του Ευαγγελίου. Να μπορούμε να αισθανόμαστε πλήρης με τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι να αισθανόμαστε πλήρης. Να αισθανόμαστε ολοκληρωμένοι με τον Θεό. Και αυτό το δίνει αυτό που λέγεται ότι είμαι παιδί του Θεού. Δεν υπάρχουν παιδιά του Θεού που έχουν φτώχεια. Υπάρχουν παιδιά του Θεού που έχουν εσωτερικό πνεύμα πλούσιο. Και σίγουρα χρειάζεται να το αναπτύξουμε και να το βοηθήσουμε το πνεύμα μας να απελευθερωθεί και να μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο και να περπατήσουμε στη δικιά του αλήθεια και στη δικιά του αγάπη. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν ο Θεός, σκεφτείτε, στην Παλιά Διαθήκη ήταν τόσο προστατευτικός των Ιησού του Ναβί, σκεφτείτε στη Νέα Διαθήκη πόσο ήταν. Γιατί ήξερε πόσο δύσκολος ήταν ο δρόμος του.
Και ξέρει ο Θεός ότι ο δρόμος μας είναι δύσκολος. Αλλά είναι προστατευτικός μαζί μας. Είναι φιλικός μαζί μας. Και πρέπει εμείς να αντλούμε αυτή τη σχέση από τη φιλία και τη χάρη του Θεού. Για να μπορούμε να κρατάμε τα λόγια του απλά και αληθινά στη ζωή μας. Και ξέρετε, αυτό που ακυρώνει τα λόγια του Θεού είναι η σάρκα, το μυαλό είναι. Το μυαλό τι κάνει, τα ακυρώνει, τα απορρίπτει. Όσο ο άνθρωπος βγαίνει από το μυαλό του, μπορεί και να δέχεται απλά, απλά τα δέχεται. Απλά τα δέχεται. Γιατί ο Κύριος μας κάλεσε για να περπατήσουμε στη δικιά του ελευθερία και στη δικιά του χάρη όμορφα, καλά και ευλογημένα, στη δικιά του παρουσία όμορφα, για να μπορούμε να μαθητεύσουμε και να ακολουθήσουμε τον λόγο του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό, αν δείτε στην Παλαιά Διαθήκη Διαποκαλύψεως Θεού, θα δείτε συνέχεια τη χάρη. Θα δείτε τη Νέα Διαθήκη μέσα εκεί. Θα δείτε τον Χριστό παντού. Θα δείτε τη σοφία του Θεού παντού. Δηλαδή, το πνευματικό ένα είναι. Δεν αλλάζει ποτέ. Είτε στην Παλαιά, ένα πράγμα είναι το πνευματικό. Και ο Θεός μια εικόνα έχει, ότι είναι ένας καλός Θεός. Και στην Παλαιά και στη Νέα Διαθήκη. Και όσο βρίσκουμε χάρη, μπορούμε και περπατάμε στην καλοσύνη Του, στη σοφία Του και μπορούμε και μαθητεύουμε στη δικιά Του αλήθεια για να μας ελευθερώνει από τον τρόπο σκέψης και αντίληψης που έχουμε και να περπατάμε στο πνευματικό Του κομμάτι βρίσκοντας χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Χαλελούια! 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 Ας πεισμώσουμε τον διάβολο. Και πώς πεισμώνουμε τον διάβολο, όταν κάθε μέρα ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια, Κύριε. Σ' αγαπάμε, Κύριε. Σε αυτή την απλότητα, σε αυτή τη συντροφιά, σε αυτή τη μοναδικότητα. Και εκείνος είναι ικανός να κάνει αυτό που μας λέει. Όταν εμείς τα παίρνουμε, τις μετρητές στα λόγια Του και εκείνος θα τα εκπληρώσει κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι, ας κρατήσουμε τον υπέροχο λόγο Του και ας αφήσουμε τον Κύριο να τα εργαστεί μέσα μας αυτά και να μας δώσει ιδιαίτερη χάρη κατά πάντα στη ζωή μας. Ο Θεός δεν έχει να κάνει με την αίσθηση. Καμιά φορά αισθανόμαστε ότι χανόμαστε. Ξαφνικά δεν χανόμαστε. Τσακ. Έχει το χέρι του Θεού μας σηκώνει, μας αφαιρεί. Ο Θεός ενδιαφέρεται για την πνευματική μας ζωή. Πάρα πολύ ενδιαφέρεται και πάνω απ' όλα για τη σωτηρία και των ανθρώπων και της οικογένειάς μας και έχει εξασφαλίσει ένα ωραίο αύριο για όλα τα πράγματα. Το δεχόμαστε διαπίστεως με απόλυτη εμπιστοσύνη. Τι είναι πνευματικός άνθρωπος, να μπορεί να μένει στην απλότητα του Θεού. Στην απλότητα να μένει. Που έχει μέσα ευχαριστία και κοινωνία με τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή. Έτσι, ας κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού και ας αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί όμορφα και καλά στη ζωή μας. Έτσι.